τις υποσχέσεις έμειναν οι οδηγοί γιοταχή σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία παραμένουν στα ίδια επίπεδα, αφού δεν θα υπάρξουν μειώσεις. Μεγαλύτερη είναι η απογοήτευση για τους ιδιοκτήτες παλιών υπογόνων οχημάτων, οι οποίοι πληρώνουν πάνω από 200 ευρώ και αναμένεται αρκετοί να καταθέσουν τις πινακίδες τους. Εγώ έχω ένα ήδη με κόβει αυτό, γιατί έχω ένα παλιό αυτοκίνητο το 1992 και πληρώνω 240 ευρώ. Το χρόνο. Περιμένω να γίνουν πιο λίγα. Και εγώ εφέτω έτσι καταθέσω. Και εγώ εφέτω. Τώρα το περιμένω μέχρι το. Τώρα έτσι καταθέσω κι εγώ. Οι μοναδικές ελαφρύνσεις στα τέλη κυκλοφορίας θα ισχύσουν μόνο για τους πολύτεκνους ιδιοκτήτες πολυθέσεων γιοταχή, ενώ οι υπόλοιποι οδηγοί θα πληρώσουν ό,τι και την περσινή χρονιά. Δυστυχώς κάθε χρόνο ανακοινώνουν ότι θα γίνουν αλλαγές για τον επόμενο χρόνο, αλλά αυτές οι αλλαγές ποτέ δεν γίνονται. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν πιστεύει πια τους πολιτικούς και το Υπουργείο και καταθέτει τις πινακίδες όπως έκανε και πριν. Όσον αφορά τις τιμές που θα ισχύσουν για φέτος τα τέλη κυκλοφορίας, ξεκινούν όπως και πέρσι από τα 55 ευρώ για τα πολύ μικρά σε κυβισμό οχήματα και ανεβαίνουν μέχρι τα 280 ευρώ για τα γιοταχή από 1549 έως 1738 κυβικά. Επίσης, για τα τέλη κυκλοφορίας για γιοταχή από το 2011 θα παίξουν ρόλο εκπομπές ρήπων που έχουν κάνει τα οχήματα. Η τιμή τους θα ξεκινάει από 82 έως 90 ευρώ για 91 έως 100 εκπομπές ρήπων και θα φτάνει μέχρι και τα 261 έως 296 ευρώ για 141 έως 160 εκπομπές ρήπων. Εγώ έχω παραδώσει πινακίδες και κυκλοφορώ το μηχανάκι. Όλο πληρώνουμε και όλο περικοπές κάνουμε. Και φέτος αναμένεται αρκετοί οδηγοί να καταθέσουν τις πινακίδες τους μην μπορώντας να πληρώσουν τις μεγάλες υποχρεώσεις για τα γιοταχή τους, καταφεύγοντας σε μια τέτοια λύση που θα βοηθήσει την τσέπη τους.